προτείνω να πάμε στα Τρίκαλα, καθώς εκεί τι έχουμε. Έχουμε το ψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελλάδας. Μιλάμε εδώ για τους δικούς μας στολισμούς, μιλάμε εδώ για τις δικές μας ομορφιές, ωστόσο εκεί έχουν πετύχει κάτι το ακατόρθωτο. Για πολλούς, το ψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εικόνες που κάνουν το γύρο της Ελλάδας. Και καλό θα είναι να παραδειγματιστούμε και τοπικά με αυτές τις ξεχωριστές καινοτομίες και πρωτοβουλίες. Ο κύριος Μιχάλης Λάπας είναι ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Τρικαίου. Πάμε να ανταλλάξουμε εκεί ευχές με τα Τρίκαλα. Αντιδήμαρχε, πώς είστε? Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Έχουμε δημιουργήσει μια όμορφη σχέση, τα έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές. Η εικόνα εκεί του φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας, μην πω και το γύρο της Ευρώπης, καθώς έχω δει και φωτογραφίες σε sites του εξωτερικού. Για πείτε μας, το κλίμα πώς είναι? Καλησπέρα. Το κλίμα είναι κρύο. Αν εννοούμε το κλίμα, το μετεωρολογικό κλίμα. Και όπως λέει και ο ποιητής, καθώς είμαστε στους δρόμους ψιλόβρεχε, καθώς ψιλόβρεχε και στις καρδιές μας, επειδή δεν θέλουμε να ψιλοβρέχει στις καρδιές μας, ούτε καταιγίδες να έχει, γι' αυτό στολίσαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα τα Τρίκαλα. Πίσω μου βλέπετε το ωραίο μας, το μεγάλο, το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι το ψηλότερο δέντρο, φυσικό δέντρο, είναι μια σεκόγια φυσική, πάνω από 50-60 ετών, είναι περίπου 33 μέτρα. Είναι στολισμένη, είναι στο κέντρο των Τρικάλων, στην πλατεία. Δυστυχώς για φέτος η πλατεία μας βρίσκεται σε ανάπλαση. Δημιουργούμε ένα καινούργιο σχέδιο πλατείας και ευελπιστούμε του χρόνου να είναι όλα έτοιμα και να είναι διαφορετικά. Στολίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε την πόλη μας. Έτσι κάνοντας ένα γύρο-γύρο βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία. Θα δείτε εδώ από πίσω μου είναι το ποτάμι, το έμβλημα των Τρικάλων, ο Λιθαίος, στολισμένος ο Λιθαίος, μουσική παίζει στους δρόμους και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το ηθικό. Τι είπατε? Σας ακούμε βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, να ανεβάσουμε το ηθικό όχι μόνο των παιδιών, αλλά να βγάλουμε και την παιδικότητα όλων των ανθρώπων. Καλούμε όλους από όλη την Ελλάδα να μας επισκεφτούν, να περάσουν πολύ όμορφα τις γιορτές. Πόσο μάλλον τους κριτικούς που χαιρόμαστε που μας τιμάτε, που μας προωθείτε, που μας διαφημίζετε. Έχετε... αγαπάμε Κρήτη. Αντιδήμαρχε, το γνωρίζουμε. Και είναι και πολύ ισχυρή η κριτική κοινότητα εκεί στα Τρίκαλα. Και η αλήθεια είναι πολύ ισχυρή. Κάλεσα και την πρόεδρο σήμερα, την καινούργια πρόεδρο. Δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει. Στέλνει τους θερμούς χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη κάτω. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, τα Χριστούγεννα μεταξύ άλλων, έχουν συνδεθεί πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς, παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες περιοχές και με τα Τρίκαλα. Με το Μήλο των Ξωτικών. Και με το Μήλο των Ξωτικών, τον περίφημο. Ακριβώς. Έχουμε το μεγάλο χριστουγεννιάτικο event, το μεγάλο χριστουγεννιάτικο χωριό, το Μήλο των Ξωτικών, ο οποίος κάθε χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Πριν την πανδημία είχαμε φτάσει σε αστήλεπτα νούμερα, 1,5 περίπου εκατομμύριο επισκέπτες. Φέτος οι ενδείξεις από, όσο ξέρουμε και γνωρίζουμε, θα είναι πολύ περισσότερες οι αφήξεις. Φανταστείτε, το πρώτο Σαββατοκύριακο είχαμε αφήξεις από τη Βόρεια Μακεδονία, από τη Σερβία, από τη Βουλγαρία. Αρχίζει και γίνεται βαλκανική η προστέλευση. Κάθε χρόνο έχουμε καινούριο θεματικό θέμα, μάλλον στο θεματικό μας χριστουγεννιάτικο πάρκο. Φέτος είναι η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, τα Τρίκαλα στη χώρα των θαυμάτων. Ελπίζουμε πραγματικά να γίνουν μικρά ή μεγάλα θαύματα στις ζωές όλων μας, στην καθημερινότητά μας, για να μπορούμε να ανασάνουμε, να μπορούμε να δούμε άσπρες μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Είναι η χαρά μας πολύ μεγάλη, η τιμή μεγάλη να ξανακάνουμε μια σύνδεση και μάλιστα μέσα από τον Μήλο. Φέτος να πούμε ότι επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και περιμένουμε κόσμο, η Αντιδημαρχία προσπάθησε να κάνει μια αποκέντρωση με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές καθημερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις εκτός της πόλης για να γίνει μια εκτόνωση του βαρύ φορτίου που υπάρχει τις ώρες της επισκεψιμότητας. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθημερινές πολλές εκδηλώσεις τύπου street art, τύπου εκθέσεων, μουσεία μας ανοιχτά για να μπορεί ο κόσμος να δει και την κουλτούρα και την παράδοσή μας. Μάλιστα. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας. Εξαιρετικός.